Δοκιμασία για τη σταθερότητα τη χώρα χαρακτηρίζονται οι βουλευτικέ εκλογέ τη Κυριακή στην Αϊτή. Το κοινοβούλιο διαλύθηκε στι 12 Ιανουαρίου και από τότε παραμένει κλειστό. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλεία οι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν 119 μέλη τη Βουλή καθώ και 20 από τα 30 μέλη τη Γερουσία. Περισσότεροι από 1.800 είναι οι υποψήφοι, οι οποίοι προέρχονται από δεκάδε κόμματα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, η αστυνομία διαβεβαιώνει πως κάθε εκλογικό κέντρο θα καλύπτεται. Καλό λοιπόν όλους να πάνε να ψηφίσουν έτσι ώστε οι εκλογές να αποκτήσουν νομιμοποίηση, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Επιτροπής για την Εκλογική Διαδικασία. Ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σε 6 έως 10 ημέρες.